Ο γραφειοκρατικός παραλογισμός του Υπουργείου Εσωτερικών αναμένεται να τεινάξει προσεχώς τον αέρα την καθαριότητα στους δρόμους του Ηρακλείου. Και αυτό γιατί στέλνει στο δρόμο 47 εργαζόμενους της υπηρεσίας καθαριότητας. Τι κι αν εγκρίθηκε η πρόσληψή τους μέσω ΑΣΕΠ μαζί με άλλους 43 το Δεκέμβριο του 2015 μέσω ενός ίδιου ΦΕΚ, οι ίδιοι δεν έχουν το δικαίωμα ανανέωσης της σύμβασής τους αφού ο Δήμος τους τοποθέτησε στην υπηρεσία στις αρχές του Ιανουαρίου. Έτσι λοιπόν ο γραφειοκρατικός παραλογισμός του Υπουργείου Εσωτερικών ξεκινάει κάπου εδώ. Καθώς σύμφωνα με νόμο που ψηφίστηκε στα μέσα Ιανουαρίου του 2016, δικαίωμα να ανανεωθεί η σύμβασή τους έχουν μόνο όσοι έπιασαν δουλειά μέχρι τις 31 Δωδεκάτου του 2015. Δηλαδή μισή μόνο από τους προσληφθέντες του ίδιου ΦΕΚ, με τους υπόλοιπους να απολύονται αυτοδικαίως από την υπηρεσία καθαριότητας. Επειδή το θεωρούμε αδικία όλο αυτό, λόγω των επιτακτικών αναγκών της καθαριότητας, λόγω ότι και εμείς έχουμε οικογένειες, λόγω και εμείς είμαστε στην ίδια σύμβαση, λόγω της μεγάλης αδικίας που έχει παρέλθει. Κοιτάμε να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε ώστε να παραμείνουμε και εμείς στη θέση μας. Τώρα μένετε στο δρόμο ουσιαστικά, έτσι. Ναι, με τρία παιδιά. Και εντάξει, είπαμε. Είναι αδικία μεγάλη. Δεν είναι καμία προσπάθεια από μεριάς του Δήμου να μιλήσει μαζί σας. Να... Έγινε κάποια προσπάθεια, αλλά το αποτέλεσμα είναι ότι μας διώχνουν. Και με ποια κριτήρια τους κρατάνε αυτούς. Αυτό θέλουμε να μάθουμε. Σε μια προκήρυξη 90 ατόμων, και να σου ξεδιαλέγει τους μισούς και άλλοι μισή να αναπέξουν. Πώς έγινε αυτό το πράγμα. Όσο για τις επιπτώσεις στο κομμάτι της καθαριότητας την επόμενη μέρα, αρκεί και μόνο η δήλωση του Δημάρχου Ηρακλείου Βασίλη Λαμπρινού, ο οποίος λίγα 24 ώρα πριν έρθει στο φως η απομάκρυση των 47 οδοκαθαριστών και οδηγών απορριμματοφόρων, υπογράμμιζε τις τραγικές ελλείψεις που αντιμετωπίζει ο τομέας της καθαριότητας στο Δήμο Ηρακλείου. Η υπηρεσία καθαριότητας είναι υποστελεχωμένη. Σα λέω χαρακτηριστικά ένα αριθμό που με τέθη υπόψη σήμερα. Έχουμε 19 μόνιμους και 14 συμβασιούχους στην καθαριότητα, συνολικά στον οδοκαθαρισμό, γιατί από αυτό πάσχει η υπόγειση, όχι από την αποκομιδή. Έχουμε 33 εργαζόμενους και η Πάτρα έχει 91. Δεν θα λειτουργεί η υπηρεσία, δηλαδή θα υπολειτουργεί, αν δεν υπολειτουργεί και τώρα, έτσι. 42 άτομα συν 5 οδηγούς. Και ας αφήσουμε τους 5 οδηγούς που είναι 5, γιατί να τους αφήσουμε και αυτοί χρειάζονται. Είναι 42 συνοδεία απορριμματοφόρων. 42, ας βάλουμε στο μυαλό μας αυτό τον αριθμό, τελείως από 13ο Δήμος. Τελείως. Στα πυρά μερίδας εργαζομένων προς το Δήμο ότι δεν άσκησε εγκαίρως τις απαιτούμενες πιέσεις, ο αρμόδιος αντιδήμαρχος απαντά πως η ευθύνη ανήκει αποκλειστικά και μόνο στο Υπουργείο Εσωτερικών. Η μισή εξ αυτών ανανεώνουν μέχρι τέλος του έτους και η άλλη μισή απολύονται αυτοδικαίως. Αυτό είναι παράλογο, είναι άδικο. Έχει μια τιμωρητική διάσταση για τον ίδιο το Δήμο Ηρακλείου. Μηνύα 30 Δεκεμβρίου του 2015. Την οποία αναφέρει ρητά, αναφέρει δηλαδή μέσα ότι του αφήνει λόγω αν προσλάβουν δύνατε, αν δεν καλύπτουν οι οργανικές θέσεις τις ανάγκες τους, δύνατε να προσλάβει άτομα αναλόγως του προϋπολογισμού του. Δηλαδή είναι προηγούμενη... Η ακατάφορη αδικία απέναντι στους εργαζόμενους από το ίδιο το κράτος κάνει λόγο ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Ηρακλείου Στέλιος Βοριάς. Να μην μείνουν στο δρόμο, αλλά όπως είπατε, να μην δημιουργηθεί και σοβαρό πρόβλημα στο Ηράκλειο που βλέπουμε να γεμίζει πραγματικά σκουπίδια το Ηράκλειο. Αυτοί οι εργαζόμενοι ήταν στην πρώτη γραμμή, ήταν αυτοί που πραγματικά κάνανε τη συγκομιδή μαζί με τους μόνιμους και πραγματικά θα δημιουργηθεί τεράστιο πρόβλημα στο Δήμο Ηρακλείου. Όπως λένε μάλιστα τόσο οι εργαζόμενοι όσο ο αντιδήμαρχος με τον πρόεδρο του Εργατικού Κέντρου, απαιτείται μια απλή νομοθετική ρύθμιση για να μην καταρρεύσουν οι οικογένειες των υπαλλήλων, αλλά και συνολικά η καθαριότητα στους δρόμους της πόλης.